Με μια αρκετά μεγάλη δόση υπερβολής, όπως φάνηκε και στις δηλώσεις αλλά και στο γενικότερο σχεδιασμό, πραγματοποιήθηκε το 5ο καραβάνι υγείας της ΠΟΕΔΗΝ στα Γιάννενα. Κεντρικό μήνυμα των συνδικαλιστών εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία, η αντίδραση στην προοπτική υπογραφή του 4ου μνημονίου, κυρίως όμως στη συνέχιση των περικοπών στις δαπάνες για την υγεία. Ανεξάρτητα από την επιχειρηματολογία της ΠΟΕΔΗΝ σε ουσιαστικό επίπεδο, αφού τα ζητήματα παραμένουν άλυτα στο χώρο της υγείας, όπως είναι οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και η υποχρηματοδότηση, αφενός οι αναφορές που έγιναν σε μια πόλη με εξαιρετικούς δείκτες παροχής υπηρεσιών υγείας και αφετέρου κάποιες υπερβολές, όπως η παρομοίωση των κάρων με τα άλογα, με τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, κρίνονται τουλάχιστον ατυχείς. Μεγαλύτερη αίσθηση πάντως προκαλεί το γεγονός πως εκτός από το Προεδρείο της ΠΟΕΔΗΝ που διαδραματίζει και έναν περισσότερο κεντρικό και πολιτικό ρόλο, την ίδια αυστηρή κριτική για τα δημόσια νοσοκομεία στην περιοχή άσκησαν και οι τοπικοί συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι που υπηρετούν σε αυτά, γνωρίζοντας ωστόσο από πρώτο χέρι όχι μόνο τα προβλήματα αλλά και τη σημαντική διαφορά επίπεδου και υπηρεσιών των τοπικών νοσοκομείων σε σχέση με άλλες περιοχές. Η ώρα είναι λίγο πριν τις 11 και μόλις πριν από λίγα λεπτά ξεκίνησε η πορεία της ΠΟΕΔΗΝ από το Γιαννιώτικο Σαλόνι με κατεύθυνση το κέντρο της πόλης και κατάληξη την πλατεία Μαβίλη. Από εκεί οι συγκεντρωμένοι θα περάσουν απέναντι με καραβάκια στο νησί όπου θα πραγματοποιηθούν διάφορες εκδηλώσεις. Έλα, Γιάννη, έλα. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, κάνοντας λόγο για ολοκληρωτική κατάρρευση του ΕΣΥ που διασώζεται χάρη στις δωρεές και τις φιλανθρωπικές δράσεις. Είμαστε αποφασισμένοι να μην περάσει αντουφέκιστο το 4ο μνημόνιο που δίνει τη χαριστική βολή στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, καθότι οι δημόσιες δαπάνες υγείας παραμένουν καθυλωμένες σε τριτοκοσμικό επίπεδο. Τα δημόσια νοσοκομεία κατέρευσαν. Οι ασθενείς κινδυνεύουν. Ταλαιπωρούνται εξαιτίας της υποχρηματοδότησης και της υποστελέχωσης. Και όμως δεν έχουμε ακούσει από κανέναν υπουργό της κυβέρνησης ένα συγγνώμη για τους πολίτες που χάνονται εξαιτίας των ελλείψεων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Για όλους, για αυτούς, τα πράγματα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι καλώς καμωμένα. Γυρίζουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας 40 χρόνια πίσω. Στηρίζεται στις δωρεές και την φιλανθρωπία. Ευτυχώς βέβαια που υπάρχουν και αυτές και σώζονται ανθρώπινες ζωές. Η κυβέρνηση λέει συνεχώς ψέματα ότι προσλαμβάνει προσωπικό. Όμως χθες με στοιχεία αποδείξαμε ότι το προσωπικό, το νοσηλευτικό στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι κάτω των ορίων ασφαλείας, κουρασμένο, εξουθενωμένο, με προβλήματα. Όμως το ρουσφέτει στην κυβέρνηση. 1500 νοσηλευτές είναι αποσπασμένοι σε βουλευτικά γραφεία, σε αλότρια διοικητικά καθήκοντα. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, Γιώργος Φλούδα, στάθηκε στην υποχρηματοδότηση των νοσοκομείων και στο γεγονός πως δεν υλοποιούνται οι υποσχέσεις για μόνιμες προσλήψεις. Οι πολίτες οι οποίοι ταλαιπωρούνται, 350.000 πολίτες που προσέρχονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο για εξυπηρέτηση, προφανώς δεν προσέρχονται για τριτοβάθμια εξυπηρέτηση, προσέρχονται για χαμηλότερες βαθμίδες εξυπηρετήσεις, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, διότι δεν λειτουργεί καθόλου η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Μόνο ανακοινώσεις και τίποτε άλλο. Περιμένουμε την γενναιότητα από τον κύριο Πολάκη το βράδυ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να γράψει ότι η ΠΟΕΔΗΝ ήταν σήμερα στα Γιάννενα με κάρα αλλά και με χιλιάδες εργαζόμενους. Ο Νίκος Γεωργιάδης, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Άγιος Παντελήμων, περιέγραψε με μελανά χρώματα την κατάσταση στον τομέα της πρόνοιας. Η κυβέρνηση αθέτησε τις υποσχέσεις για τα προνοιακά. Είναι στο περιθώριο, υπάρχουν απλήρωτοι εργαζόμενοι, δεν έχουν προβλέψει νομοθετικό πλαίσιο για τις αργίες τους. Οι ελλείψεις είναι τραγικές σε μόνιμο προσωπικό. Ζητάμε τουλάχιστον την μονιμοποίηση του επικουρικού προσωπικού, ώστε να υπάρχει μια αξιοπρεπή διαβίωση των ανθρώπων που έχουμε. Γενικά είμαστε στο περιθώριο και πραγματικά το καταγγέλνουμε αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Τη συμπαράσταση του κλάδου της δημόσιας ασφάλειας στον αγώνα των εργαζομένων στην υγεία εξέφρασε ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ιωαννίνων Κώστας Κίτσιος. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ιωαννίνων χαιρετίζει και στηρίζει τον αγώνα των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας, στο ΕΚΑΒ και στους τομείς πρόνοιας. Βασικά στοιχεία για την διατήρηση του πυλώνα της δημόσιας υγείας είναι η κατανομή οργανικών θέσεων, η πλήρωση μάλλον των οργανικών θέσεων, η ανανέωση και η συντήρηση του παλιού εξοπλισμού. Κάτι ανάλογο βιώνουμε και εμείς οι εργαζόμενοι στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, όπου προσπαθούμε με το φιλότιμο των συναδέλφων και με παροχές από ιδιώτες να παρέχουμε το αγαθό της δημόσιας ασφάλειας.